μιλώντας όμως για ταινίες, μιλώντας όμως για ντοκιμαντέρ, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο από την Κρήτη, ο οποίος δημιουργεί κάθε φορά ένα καινούριο αποτύπωμα, πάντοτε εστιασμένο και ορμόμενο από ανθρώπους καθημερινούς. Ανθρώπους όμως που έχουν τη δική τους ιστορία, τη δική τους σημασία και κυρίως με πρωτογενή αξία να μοιραστούν και να αφηγηθούν. Κοντά μου έχω τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη. Είναι ένας άνθρωπος που το ντοκιμαντέρ το έχουμε ταυτίσει, το ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ με εσάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που εξ αφορμής έτσι της προβολής από την νέα κινηματογραφική λέσχη Ηρακλείου απόψε βρίσκεστε σήμερα κοντά μου, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω και οι θεατές το βράδυ να απολαύσουν μια ταινία που θα τους αρέσει. Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί όλα τα δείγματά σας και κάθε φορά που ο κόσμος παρακολουθεί και αντιλαμβάνεται ακόμα και από τον τίτλο την ταινία και το ντοκιμαντέρ που έχετε επιμεληθεί και έχετε επιλέξει για να στοχεύσετε και να μοιραστείτε με τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο ισούται και ισοδυναμεί πάντοτε με αξία, με συνέστημα και με αυτό το εσωτερικό αποτύπωμα. Και αυτό είναι μαγικό. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό, γιατί εσείς ξέρετε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ δεν πρέπει να πω περισσότερα πάνω σε αυτό, γιατί... Είστε ο δημιουργός. Θα είναι πλεονασμός. Θέλω και ναρκισισμός. Όχι, καθόλου ναρκισισμός δεν είναι, γι' αυτό επιτρέψτε μας να μιλάμε εμείς για εσάς. Εσείς μιλάτε με τη δουλειά σας και με την αξία τους. Σήμερα λοιπόν στη νέα κινηματογραφική λέσχη Ηρακλείου, πρώτη προβολή στο κινηματοθέατρο Αστόρια στις 8.30, θα παρακολουθήσουμε τη νέα σας δουλειά, τη νέα σας ταινία. Για χωρίς λόγους, συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη. Για χωρίς λόγους. Και ένα όνομα Γιώργος Μανιάτης που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Θα μας πείτε ποιος ήταν. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Γιώργος Μανιάτης είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, ο οποίος στη δεκαετία του 60 και του 70 κατήχε σημαντική θέση στα ελληνικά γράμματα και ήταν αρκετά γνωστός. Μετά, για δικούς του λόγους, σταμάτησε να δημοσιεύει αυτά που γράφει και ασχολήθηκε περισσότερο με τη μουσική. Ο Γιώργος Μανιάτης έγινε αρκετά γνωστός το 1961 με το βιβλίο του «Δραπέτευσα από τη Λεγιώνα των Ξένων». Ήτανε το καταστάλαγμα της εμπειρίας που είχε 3 χρόνων περίπου στη Λεγιώνα των Ξένων στην Αλγερία. Πήγε 18 χρονών, κατετάγει εκεί πέρα και μετά 3 χρόνια έφυγε, δραπέτευσε. Μιλάμε για σώμα της Γαλλίας και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να υπηρετήσουν στο στρατό αυτό, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει ούτε ιστορικά πότε και τι συνέβη. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό. Το 1958 ήταν η Αλγερινή Επανάσταση στο φόρτε της, το πιο δυνατό σημείο. Εκείνο το διάστημα λοιπόν πάει να υπηρετήσει ο Μανιάτης, έχοντας ορκιστεί να μην σκοτώσει. Και προσπαθώντας όσο γινόταν περισσότερο, μάλλον να βοηθάει την Αλγερινή Επανάσταση. Ξέχωρα όμως από αυτό, κάποια στιγμή παίρνει την πολύ δύσκολη απόφαση να δραπετεύσει. Δραπετεύω από τη Λεγιώνα εκείνη την εποχή, σήμαινε ότι αν σε πιάσουν, βέβαια, τέλειωσες. Γυρνώντας στην Ελλάδα, με πολύ περιπετειώδη τρόπο, δημοσιεύουν οι δρόμοι της ειρήνης σε ένα περιοδικό εκείνης της εποχής, δημοσιεύουν τα ημερολόγια που κρατούσε και κάποιες επιστολές που είχε στείλει στον αδερφό του, στον πατέρα του, τέτοια πράγματα. Και πολύ γρήγορα, μετά 2 μήνες, γίνονται και βιβλία και κυκλοφορούν. Κάνει πάταγο. Εκείνη την εποχή κάνει πάταγο. Δημοσιογραφεί στην Ελευθερία και με τον ερχομό της δικτακτορίας φεύγει στο Παρίσι και ξαναεμφανίζεται γύρω στο 72 με 3-4 βιβλία από πάρα πολύ σημαντικά για τα ελληνικά γράμματα. Πολύ σημαντικά, γιατί αποτυπώνουν και τις σκέψεις ενός ανθρώπου ο οποίος το βίωσε όλο αυτό. Να πούμε ότι στη Λεγεώνα υπήρχε η διάθεση από πολλούς στρατιώτες να καταταγούν, αν και εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις, και τα προνόμια μετά με το να τους προσφέρουν την γαλλική υπηκότητα, αν και εφόσον τα κατάφερναν και μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις συνθήκες και να βγουν και αλόβητοι, ήταν κάτι το οποίο ήταν σαν κίνητρο πολύ μεγάλο για πολύ κόσμο. Ξεχνούσαν το παρελθόν σου καταρχήν. Ναι, υπήρχαν πολλά
πολλά τέτοιου είδους προνόμια. Γι' αυτό και είχε στελεχωθεί η Λεγιόν εκείνη την εποχή από ανθρώπους που είχαν υπηρετήσει με τους Ναζί, ναι, παραδείγματος χάρη. Πηγαίνοντας στη Λεγιόνα ξεχνιόταν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, ξεχνάμε το παρελθόν. Και να σταθώ από λόγια που έχετε μοιραστεί και μέσα στο ντοκιμαντέρ του κυρίου Μανιάτη, αλλάζει τη ζωή όποιος αλλάζει ζωή. Αυτό είναι μια κουβέντα που υπάρχει και στην αφίσα της ταινίας, που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Και με πολλά μηνύματα. Έτσι. Αλλάζει τη ζωή όποιος αλλάζει ζωή. Αυτό είναι το ένα κομβικό σημείο. Το άλλο πολύ σημαντικό από αυτά που λέει ο Μανιάτης μέσα είναι ότι για την πρώτη μας γέννηση δεν φέρνουμε καμία ευθύνη. Mm-hmm. Δεν διαλέξαμε ούτε πατρίδα, ούτε γονείς, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος οφείλει τουλάχιστον μία φορά που εκεί και πέρα να γεννήσει ο ίδιος τον εαυτό του, βρίσκοντας τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει, να αναπτύξει και να ζήσει με τις δυνατότητες τις δικές του. Συνειδητοποιημένα επομένως και με δική είναι του δικιά επιλογή. Του, ακριβώς, είναι δικιά του γέννηση. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Ξαναγεννιέται. Ξαναγεννιέται. Τουλάχιστον μία φορά, αν μπορέσει να το κάνει περισσότερο, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν τα εφαρμόζει κιόλας σε μεγάλο βαθμό, όπως το έκανε ο ίδιος, νομίζω είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για να κάνεις μια ταινία πάνω του. Αυτά και γενικά, αυτά τα οποία δίνετε βαρύτητα και εντοπίζετε, είναι το κίνητρο για να δημιουργείτε, είναι αυτό το οποίο στην πιο αγνή, στην πιο καθαρή, στην πιο ατόφια μορφή του καταφέρνετε να μοιραστεί εκείνος ή εκείνη που έχετε απέναντί σας και είναι ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής, με την έννοια ότι είναι όλο επικεντρωμένο σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το πρόσωπο. Άρα να κερδίσετε την εμπιστοσύνη, να σας ανοιχτεί, να σας μιλήσει και τελικά εσείς να αφήσετε αυτή την αφήγηση, αυτή την ιστορία ανεξίτηλη. Είναι μια μαγεία που συνηθίζουμε να την ονομάζουμε δημιουργία. Δεν μπορώ να τη μεταφέρω πώς ακριβώς γίνεται και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία δεν ξέρω τι θα κάνω. Όπως λέει και ο ίδιος ο Μανιάτης, γράφω αυτά που δεν ξέρω. Αυτά που ξέρω γιατί να τα γράψω, αφού τα ξέρω. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε μια τέτοια περιπέτεια δημιουργίας, που άλλοτε είναι γραφή, άλλοτε ποιήση, άλλοτε μουσική, άλλοτε ταινία, είναι πάρα πολύ γοητευτικό γιατί ξαναδημιουργείς το σύμπαν. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία μας είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο με σάρκα και οστά και αυτό λέγεται ντοκιμαντέρ, δεν σημαίνει καθόλου μα καθόλου ότι είναι η αντικειμενική αλήθεια και αυτό είναι μόνο. Μια μυθοπλασία είναι mm-hmm. που κάνεις στον εαυτό σου πώς προσλαμβάνεις ένα πρόσωπο. Βασισμένο όμως σε αληθινά. Σε αληθινά. Συμβάντα, αλλά σε δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα κομμάτια από το πρόσωπο τα οποία εσένα σου κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον. Αυτά τα οποία έρχονται να συνομιλήσουν με το δικό σου σύμπαν, με το δικό σου κόσμο. Με το σύμπαν του δημιουργού. Ναι. Μείνετε λίγο ακόμα μαζί μου, γιατί αυτόν τον κόσμο, αυτό το σύμπαν το δικό σας, το σύμπαν του δημιουργού, θέλουμε πολύ να το ανακαλύψουμε, έστω και κάποια ψήγματα να λάβουμε και να μοιραστούμε με τον κόσμο. Θα περάσουμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Σε πολύ λίγο. Ναι. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για όσους τώρα συντονιστήκατε στη δική μας τηλεοπτική συντροφιά με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, έναν δημιουργό ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ και με έναν άνθρωπο που βλέπουμε πως μας προσκαλεί στο δικό του κόσμο, τον μαγικό αυτόν, τον δημιουργικό, που σίγουρα όπως έτσι κλείσαμε πριν τις διαφημίσεις, κύριε Ψηλάκη, θα θέλαμε πολύ έστω και για λίγο να πατήσουμε τα πόδια μας εκεί, με τη δική μας σκέψη να ταξιδεύει. Είναι όντως ένας διαφορετικός κόσμος αυτός, ο δημιουργικός, όμως μιλώντας για τους ανθρώπους τους οποίους επιλέγετε να αφηγηθείτε την ιστορία τους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον κύριο Μανιάτη. Είναι κάτι που γίνεται κλικ αμέσως μέσα σας, προηγείται μία διαδικασία, προκύπτει. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρωτοτυπία του θέματος. Όλα τα θέματα έχουν υποθεί, όλες οι ιστορίες έχουν υποθεί λίγος πολύ. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα έχουμε προσπεράσει στη ζωή μας χιλιάδες φορές και να μην έχουμε δώσει κάποια σημασία. Σε λεπτομέρειες.
όχι στις λεπτομέρειες, στο ίδιο το θέμα. Τι να προλάβεις να πρωτοκάνεις. Κάποια στιγμή όμως ένας άνθρωπος, μια κατάσταση, οτιδήποτε μπορεί να σου προκαλέσει ένα επιπλέον ενδιαφέρον και να πεις ότι θα ασχοληθώ με αυτό, με ενδιαφέρει να ασχοληθώ. Αυτό είναι μια διαδικασία που μου αρέσει να το λέω υιοθεσίας, σαν να υιοθετείς ένα παιδί. Οπότε αναλαμβάνεται και η ευθύνη. Βέβαια. Πρέπει να το μεγαλώσεις, να το θρέψεις, να το ταΐσεις, να το φροντίσεις. Χιλιάδες πράγματα πρέπει να κάνεις. Πώς θα σου βγει το παιδί μετά, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από σένα. Όταν μιλάμε για ντοκιμαντέρ, συνήθως ο νους μας πάει σε κάποια αντικειμενικότητα, όπως είπα και πριν. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύω ότι όσο κινηματογραφούμε τον άλλο το θέμα μας, άλλο τόσο κινηματογραφούμε τους εαυτούς μας. Το μέσα μας. Όχι, ποιος είναι ο κόσμος μας. Ποιος είναι ο κόσμος μας και τι κουβαλάς την ώρα που ανοίγεις μία κουβέντα με έναν άνθρωπο. Βρίσκεις έναν άνθρωπο, σου προκαλεί το ενδιαφέρον και λέτε καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό την ώρα που μιλάω με κάποιον ή με το Μανιάτη που μιλούσαμε. Πίναμε καφέ. Εγώ έπινα καφέ, αυτός έπινε το κρασί του. Με γεια του, με χαρά του. Με γεια του, με χαρά του. Η συζήτηση όμως αυτή για να φτάσει στο να μοιραστεί και να εξωτερικεύσει πολλές φορές και ανέκδοτες ιστορίες και αλήθειες που όλοι μας κρύβουμε και έχουμε μέσα μας, έχει έναν μεγάλο δρόμο, έναν δρόμο εμπιστοσύνης και εκμέευσης αυτών και φυσικά η ευθύνη που λέγαμε προηγουμένως της υιοθεσίας σε αυτόν τον βαθμό είναι και κάτι που σας αφήνετε στα χέρια σας. Εάν δεν κερδίσεις την εμπιστοσύνη του συνομιλητή σου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν έχεις κάνει. Απλά έχετε ανταλλάξει απόψεις. Εγώ όταν πάω να κουβεντιάσω με τον εκάστοτε Μανιάτη, δεν πάω να του πω τη γνώμη μου και να μου πει τη γνώμη του. Ακούτε. Ακούω. Πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει να κάτσω να ακούσω, να καταλάβω και να μην παίζω σε καμία περίπτωση το ρόλο του εισαγγελέα. Αυτά που λέω δεν είναι θέμα τακτικής. Ούτε κρίνεται. Δεν κρίνω. Ό,τι και να μου πει το ακούω και προσπαθώ να καταλάβω. Και το νιώθει ο άλλος ότι δεν κρίνω. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δεν είναι μία τακτική που μαθαίνεις πώς θα συμπεριφέρεις στους ανθρώπους. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Έτσι είμαι και δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Έχουμε πιάσει μία κουβέντα, μιλάμε και λέω και του οπερατέρ, κάτσε στην παρέα μας, χαμηλά, όχι υψηλά, στην παρέα μας, αθόρυβα και άρχισε να κινηματογραφείς αυτό που γίνεται. Και να ακούς καλά τι γίνεται, να ακούς γιατί μερικές φορές χρειάζεται να εστιάσεις περισσότερο στον άλλο. Όταν μιλάμε δυο μας, είναι στιγμές ανάπαυλας όπου σας έχω σε ένα γενικό πλάνο και είναι στιγμές όμως που εστιάζω στα μάτια, εστιάζω στο χέρι, εστιάζω σε ένα μέρος του προσώπου. Εάν τον συνεπάρει, αυτόν που είναι πίσω από την κάμερα, τον συνεπάρει συνομιλία, που σημαίνει όχι μία τεχνική, ικανότητα αλλά και μια άλλη νοημοσύνη και καλλιέργεια δικιά του, είναι πολύ πιθανό να εμβαθύνει. Έτσι, να εμβαθύνει και αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιώργου του Μανιάτη, αφού με γοήτευσαν τα έργα του και αποφάσισα ότι πάω να τον γνωρίσω, μετά την τρίτη τέταρτη φορά του λέω, σε πειράζει να φέρω μια κάμερα? Μου λέει, κάντο και ο Θεός βοηθός. Καθόμαστε λοιπόν οι δυο μας, αυτός πίνει το κρασί του, εγώ πίνω το τσάι μου, ναι. Και είναι στημένη η κάμερα δίπλα. Εγώ και αυτός, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Απλά το έχω βάλει μικρόφωνα για να έχω καλό ήχο, αυτό το φροντίζω πάντα, ούτε φώτα, ούτε τίποτα. Ούτε μουσική, δεν σας απασχολεί αυτό το κομμάτι, θέλετε να είναι αυτό το ατόφιο, το αυθεντικό, το πρωτογενές υλικό. Ναι. Δεν θέλω το δεκανίκι της μουσικής. Δεν το θέλω. Ακούτε όμως ειδικά, μουσική. Ακούτε μουσική, απλά δεν το θέλετε να παρεμβαίνει. Όλη μέρα ακούω μουσική. Όλη μέρα, αλλά είναι ένα σύμπαν. Δηλαδή μου λειτουργεί σαν ένα background, ένα σύμπαν που μέσα της κολυμπάνει οι σκέψεις μου και οι φαντασίες μου. Χορεύουν. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι κάθομαι με προσοχή να ακούσω το τάδε κομμάτι.
Δεν το κάνω αυτό. Δεν ξέρω να το κάνω. Αλλά μου είναι φοβερά απαραίτητο όσο δουλεύω να έχω όχι εκπομπές λόγου, όχι τραγούδια, mm-hmm. όχι, είναι κυρίως είτε κλασική είτε τζαζ. Μουσική. Ή τζαζ ή κλασική. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Μονόχνοτο ακούγεται, αλλά. Καθόλου μονόχνοτο. Δεν ακούγεται και πιστέψτε μου ότι είναι εξαιρετικά δημιουργικό και αυτό θα βρίσκει σύμφωνους και πολλούς ακόμα ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δεν έχουν το δικό σας ταλέντο. Έστω και αν εσείς δεν θέλετε να μιλάτε γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση και με το κομμάτι το προσωπικό που και εσείς ο ίδιος είπατε προηγουμένως ότι προκύπτει και βγαίνει πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας, συνειδητοποιώντας αρκετά πράγματα, μην κρίνοντας από αυτά που ακούτε από τον άνθρωπο που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε την ιστορία του. Είναι, παίζει ρόλο η ηλικία, είναι σαν παρακαταθήκη αν θέλετε, η πορεία η μέχρι τώρα, οι σπουδές που έχετε κάνει, ακόμα και οι σπουδές στο Πολυτεχνείο θέλω να πω. Όλα αυτά κάπως προκύπτουν. Όλα τα ξέρετε. Σας έχω μελετήσει, αλλά θέλω να μάθω πράγματα για εσάς. Γιατί όσο και αν ξέρουμε, είναι όπως την ιστορία. Μπορεί να ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία. Στην πραγματικότητα, αν δεν ακούσεις την ιστορία των ανθρώπων που την έχουν βιώσει, δεν ξέρεις τίποτα. Ακόμη και εκεί ξέρεις λίγα. Ακόμη και εκεί. Έτσι. Κάποια στιγμή με είχαν ερωτήσει στο τέλος μιας ταινίας πόσο χρόνο σας έφαγε. Τότε είχα πει 58 χρόνια. Τώρα λέω 65. Τόσο είμαι, δεν έχω λόγο να το κρύψω. Δεν θα μπορούσα αυτή την ταινία με το Μανιάτη στη μορφή που έχει να την κάνω στα 40 μου. Δεν θα μπορούσα. Κάθε φορά πρέπει να επιστρατεύεις όλο σου το είναι, ό,τι έχει δημιουργηθεί μέσα σου, χαλαρά όμως, έτσι, όχι με άγχος και τέτοια, χαλαρά και να μπορείς να καταλαβαίνεις τον κόσμο του άλλου και να καταλαβαίνεις κάθε φορά, ανάλογα με το θέμα, τι μορφή θα πρέπει να του δώσεις. Δεν είναι τα ίδια όλα τα θέματα. 10 βιογραφίες, 10 πορτρέτα, να τα πω έτσι συμβατικά, ανθρώπου να κάνω, είναι 10 διαφορετικά πράγματα. Εάν το κάνεις μανιέρα αυτό το πράγμα και ακολουθήσεις το τυπικό, ότι σου είπε 5 πράγματα αυτός, παίρνεις και άλλους 5 επώνυμους ανθρώπους επιφανείς και όλα αυτά συγκροτούν κάτι. Μπορεί να βγει αρκετά αξιοπρεπές. Η δημιουργία είναι κάτι άλλο, πιστεύω. Τι ταιριάζει στον καθένα. Αλλιώς θα πάτε και θα πιείτε καφέ με τον Α, αλλιώς με τον Β, αλλιώς με τον Γ. Προσαρμόζεσαι ή βγάζεις την επιφάνεια δικά σου ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Γιατί άλλα κάθε μας προκαλεί ο κάθε άνθρωπος. Άλλα μας προκαλεί. Άλλα μας προκαλεί. Απλά δεν έχουμε ποτέ την ευχέρεια και την πολυτέλεια του χρόνου και τη διαθεσιμότητα να υιοθετήσουμε τον άλλο. Να τον υιοθετήσουμε. Mm. Τον χρησιμοποιείτε πολύ αυτόν τον όρο. Είναι για μένα η έννοια, όπως και αν αυτή λογίζεται, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά η χρήση της έννοιας υιοθεσία, είναι επιφορτισμένη με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και σίγουρα με πολλαπλούς ρόλους οι οποίοι ανακύπτουν ακόμα και αν δεν τους έχεις υπολογίσει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις και την έκβαση. Αυτή είναι η μία έννοια της υιοθεσίας και ένα άλλο πράγμα πολύ σημαντικό σε αυτές τις κουβέντες. Είναι η έννοια της πατρίδας. Είναι μια έννοια που τη χρησιμοποιώ. Και όταν λέω πατρίδα, δεν εννοώ τη χώρα που γεννήθηκα. Αυτό είναι κάτι που δεν το επέλεξε κανείς. Όταν λέω πατρίδα, είναι αυτό που συγκροτεί το είναι ενός ανθρώπου στην πορεία, μέσα από τα διαβάσματα που έχει κάνει, τις εμπειρίες που έχει, τα ποιήματα που έχει διαβάσει, τις μουσικές που έχει, το πεζοδρόμιο που έχει ζήσει, την αλητεία που έχει ζήσει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ γόνιμα και είναι τεράστιο πανεπιστήμιο. Πολύ μεγαλύτερο από το τυπικό πανεπιστήμιο. Όλα αυτά συγκροτούν το σύμπαν του καθενός από εμάς. Έτσι. Και αν βρεθώ σε μια προνομιούχα κατάσταση και θέση με τον άλλο, να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τις πατρίδες μας και να έχουμε κοινά σημεία, αυτό είναι χαρά Θεού. Ευχής έργων. Ναι. Εκείνη την ώρα και ο ένας και ο άλλος θα αρχίζουν να προσφέρουν δώρα στον άλλο. Δώρα φιλίας, δώρα πολύ ανθρώπινα δώρα. Δώρα σαν όρους που εκπληρώνουν μια ωραία σχέση, μια ωραία δομή μιας συνεργασίας, μιας διαφορετικής υιοθεσίας, αν θέλετε. Είναι σαν τον έρωτα. Τον άνευ όρων έρωτα. Τι υποσυνθήκες, μονοδιάστατο καμιά φορά.
τον ανεκπλήρωτο. Μην ανοίγετε το κεφάλαιο έρωτα, κύριε Ψηλάκη. Θα χάσετε. Λοιπόν, δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα. Θα μείνετε λίγο ακόμα μαζί μου. Κοιτάξτε να δείτε. Η ερωτική κατάσταση προϋποθέτει μια διαθεσιμότητα και από τον ένα και από τον άλλο. Αυτή η διαθεσιμότητα συνεπάγεται και μια επιπλέον διαθεσιμότητα να αποπλανηθώ. Δεν με νοιάζει ποια θα είναι η έκβαση. Ως συνήθως η έκβαση δεν είναι η καλύτερη σε αυτά τα πράγματα. Happy end, σπανίως υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρεις το τέλος σημαίνει ότι δεν το ζεις. Σωστά. Μείνετε λίγο ακόμα μαζί μου. Από διακοπή σε διακοπή θα το πάμε, αλλά θα μιλήσουμε. Ωραία. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε και προσπαθούμε να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε, δεν μπορούμε γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο συζήτησης και όσο συζητάμε με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη προκύπτουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε. Είχαμε μείνει εκεί στο ζήτημα και τελικά την απορία και την έννοια του έρωτα. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς σήμερα αλλά και αυτά με τα οποία καταπιάνεστε εσείς είναι όλα βγαλμένα από τη ζωή. Πολλές φορές αφορούν και στη ζωή συγκεκριμένων ανθρώπων που τελικά με κάποιον τρόπο βρίσκουμε και εμείς σημεία και ψήγματα που μας αφορούν, που μας αγγίζουν και σίγουρα και δικά σας, όπως μας είπατε, από την πλευρά του δημιουργού αυτή τη φορά. Μου λέγατε για τη μουσική και μου λέγατε ότι αγαπάτε να χορεύουν οι σκέψεις αυτήν την ροή και μπορεί να τη χαρακτηρίσατε και λίγο μονόχνοτη αυτή την πτυχή σας. Εγώ θα σας πω όμως ότι δεν είναι καθόλου. Πέρα από τη μουσική, είναι και το διάβασμα το οποίο κατήχε πολύ πολύ μεγάλη θέση, πλεονεκτική σημασία στη ζωή σας διαχρονικά. Η μεγάλη μου αγάπη. Η μεγάλη μου αγάπη, διαχρονικά είναι το διάβασμα. Ακόμη και τώρα μπορεί να δραπετεύσω, να σας πω, έχω μοντάζ, έχω πάρα πολλές ώρες και θέλω να πάω να διαβάσω. Τι σας προσφέρει αυτό το κομμάτι της ανάγνωσης? Είναι ένα τεράστιο ταξίδι της φαντασίας. Πυροδοτεί σκέψεις. Συνέχεια. Ακόμη και όταν έχω ζοριστεί σε ένα μοντάζ και ο ζόρις είναι κυρίως, το ζόρισμα είναι όταν πρέπει να πλάσεις τη δομή, να δεις πώς θα γίνει και συχνά είναι αδιέξοδα. Συχνά. Καταφεύγω στα βιβλία. Με ένα μαγικό τρόπο, αυτό που διαβάζω είναι αυτό που μου έλειπε ή αυτό που μου δίνει τη λύση. Ακούγεται λίγο μεταφυσικό, αλλά όταν σου έχει συμβεί στο 90% των περιπτώσεων... Αρχίζεις και πιστεύεις ότι όντως αυτό συμβαίνει. Ναι. Έρχεται και σε συναντάει... Αλλά πρέπει να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό το πράγμα. Δεν λέω ξαφνικά ότι τώρα κάνω διακοπή, δούλεψα 3 ώρες και φεύγω. Δεν κάνεις τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ωράριο από ό,τι καταλαβαίνω και χρόνος τίποτα, που αφιερώνεται. Γιατί οι βασικές σκέψεις, οι δημιουργικές σκέψεις είναι κάποια ψήγματα που έρχονται από εδώ και από εκεί και μπορεί να σου έρθουν ανα πάσα στιγμή. Σε απρόπτω. Ακριβώς. Είσαι με ένα άλλο άνθρωπο στο σπίτι εκείνη την ώρα. Και δεν του μιλάς, δεν λες τίποτα. Ή δεν δίνεις σημασία σε αυτά που σου λέει. Ναι. Ο άλλος νομίζει ότι τον αγνοείς. Μα δεν αγνοείς, εξακολουθείς να είσαι στον κόσμο σου. Και τι περιμένεις? Περιμένεις στη σιωπή την εσωτερική να αρχίσει κάποια στιγμή εκοφαντικά να ακουστεί. Έτσι είναι. Είναι αυτές οι κραυγές, οι εκοφαντικές πολλές φορές, της σιωπής και των παύσεων, πιστεύετε? Είναι πολύ σημαντικές οι σιωπές, όπως είναι πολύ σημαντικές και στην ταινία οι σιωπές. Γι' αυτό δεν θέλω να λερώνω τα πράγματα με πρόσθετη μουσική έτσι, μόνο και μόνο για να υπάρχει μουσική, επειδή είναι ωραία. Μια χαρά είναι να την ακούς μόνη της. Η ταινία είναι κάτι άλλο. Το κομμάτι της σιωπής, όσο μπορεί να ξέρουμε να μιλάμε, εξίσου σημαντικό είναι να ξέρουμε... Πότε να μην μιλάμε. Να μην μιλάμε. Πότε να σωπαίνουμε. Να μην μιλάνε ακριβώς. Και το κομμάτι, αυτά που σου λέει ο άλλος μέσα από τη σιωπή του, μέσα από την έκφραση του προσώπου, μπορεί να είναι πολύ πιο ηχηρά, πολύ πιο δυνατά από ένα λογίδριο... Συνεχές. Η αφοσίωση για την οποία μου μιλήσατε, που είναι σημείο αναφοράς από ό,τι καταλαβαίνω και αντίστοιχα μπορεί να συνυπαχθεί το αποτέλεσμα όπως εσείς το λογίζετε ως άρτιο. Είναι κάτι που είναι και το τίμημα σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνετε στην οικογένειά σας, σε δικές σας απολαύσεις με την έννοια της ευχαρίστησης που δεν σχετίζονται καθόλου με το κομμάτι
της παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ, της δουλειάς δηλαδή. Μα το να κάνω ένα περίπατο, και μου αρέσει να κάνω περιπάτους, περπατάω πάρα πολύ και συχνά παίρνω συντροφιά και το γιο μας, με τον οποίο έχουμε μια πολύ αγαπημένη σχέση. Είναι χαρά για μένα, πολύ μεγαλύτερη χαρά από το να πάω εκείνη την ώρα σε ένα μπαρ ή να βγω να κάνω να δείξω. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Συνήθως αυτό που λέμε δημιουργεί δεν χαρακτηρίζονται και από τη μεγάλη κοινωνικότητα που έχουν. Δεν είμαι ακριβώς μισάνθρωπος. Δεν θα το έλεγα. Αντικοινωνικός σας έχουν χαρακτηρίσει ποτέ? Επιλεκτικό ούτε, φαντάζομαι. Ούτε αυτό. Αλλά προσπαθώ να περιφρουρήσω όσο γίνεται το προσωπικό μου σύμπαν και τον προσωπικό μου χώρο. Αν μου στερήσεις για μέρες τις ώρες της σιωπής που είμαι με τον εαυτό μου, θα τσακωθούμε. Δεν γίνεται. Είναι αυτό το απαραίτητο, η ανάσα, αυτό το οξυγόνο, ναι, που χρειαζόμαστε και που χρειάζεστε. Βομβαρδίζεις από χιλιάδες πράγματα. Θέλω να τα χωνέψω. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί είχα και μια κουβέντα πριν από λίγο. Σου φέρνει κάποιος ένα βιβλίο με ποίηματα που έχει γράψει και λαχταρά ή δυνατόν εκείνη τη στιγμή να το διαβάσεις, ναι, και να το πεις σε 5 λεπτά ακριβώς. Και αν δεν το κάνεις εκείνη τη στιγμή, την επόμενη μέρα πρέπει να το πεις πώς σου φάνηκε. Αλλιώς το κακοφαίνεται κιόλας. Ακριβώς. Ένα ποίημα δεν επέξει γέλαση για να το διαβάσεις. Δεν είναι ένα πέρασμα. Μια είδηση από την εφημερίδα ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ πιο πολύπλοκη διαδικασία. Και αντιρωτώ, εσύ για να τα γράψεις αυτά τα ποίηματα, τα γράψεις μια μέρα? Εάν θες λοιπόν να είμαι καλός και σωστός απέναντί σου, καλός αναγνώστης, δώσε μου χρόνο. Δώσε μου το χρόνο το δημιουργικό που χρειάζεται. Μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα στη ζωή μου και έγινε μόνο μία φορά ήταν μια επίσκεψη στο Μουσείο του Ορσέ στο Παρίσι. Είχα πάει κάμποσες φορές και με θυμάμαι ότι ξυπνάω ένα πρωί και λέω, θα πάω σήμερα στο μουσείο και θα δω ένα πίνακα και θα φύγω. Αυτό μόνο τον πίνακα θέλω να δω. Είχατε επιλέξει συγκεκριμένο πίνακα? Ναι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και δεν έχει σημασία, αλλά η ίδια η διαδικασία δείχνει ένα άλλο σεβασμό απέναντι στο κομμάτι της δημιουργίας. Αυτό είχα ανάγκη να δω. Δεν είχα ανάγκη να δω εκατοντάδες αριστουργήματα. Δεν μπορώ να τα αφομοιώσω εκείνη, ναι, την ώρα. Είναι ένας βομβαρδισμός. Ακριβώς. Χρειάζεσαι την ανάσα σου και να επιλέξεις τι θα σε γεμίσει. Αυτό όμως για να το κάνεις. Μια φορά το έκανα, έτσι. Μια φορά, προσθέλω. Αλλά. Το ξέρατε, το θέλατε. Έχει σημασία να ξέρεις τι θέλεις στη ζωή σου ή γενικά να ξέρεις τον άξονα στον οποίο θα κινηθείς. Υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλες περιπτώσεις που κολυμπούν σε έναν ωκεανό μέχρι να βρουν αυτή τη σανίδα που χρειάζονται. Υπάρχουν, αλλά άμα τα έχεις ζήσει κάποιες φορές, έχεις ένα αισθητήριο, έχεις ένα κριτήριο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στιγμές και κομμάτια της ζωής που κι εγώ είμαι έρμεο. Καταστάσεων και συνθήκων, και, ναι, συμβάσεων, βέβαια. Είμαι έρμεο πάρα πολλές φορές, προς Θεού. Εάν είναι συνεχώς όμως μόνο αυτό το πράγμα, εκεί θα με τρελάνει. Δεν μπορώ. Θα δραπετεύσω, θα φύγω. Με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που ξέρουμε πολύ καλά, οι δημιουργοί ότι έχουν και λύσονται. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τις ώρες. Αυτό σας το εγγυώμαι. Αυτό σας το προσυπογράφω. Από την άλλη, όμως, επειδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θέλω να μας πείτε. Και ήδη μας δώσατε πάρα πολύ χρόνο. Όχι, ο χρόνος δεν είναι σχετικός. Χρόνο για να δημιουργείτε και να φτιάχνετε στιγμές, αλήθεια, έχετε προσωπικές εννοώ και έτσι διαπροσωπικές? Έχω, αν δεν τα είχα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσα να κάνω. Έχω, όταν ξεκινήσει μια δουλειά ξέρω και απομονώνομαι, ξέρω και το κάνω. Και μπορώ να απομονωθώ σε πολύ κόσμο ανάμεσα, αλλά συχνά θα με δείτε σε καφενεία να κάθομαι να δουλεύω, να διαβάζω. Και να συγκεντρώνεστε. Απόλυτα. Ακόμα και με την οκλαγωγή. Μ' αρέσει αυτή η ανθρωπίλα γύρω-γύρω, είναι ένα background, όπως είναι η μουσική μέσα στο σπίτι, να, ένα background οικειότητας με τους ανθρώπους. Και συχνά έχει συμβεί να κρυφακούω στις ανάπαυλες τι λένε οι άνθρωποι, έτσι το ένα το άλλο. Πραγματικά μου κάνει πολύ καλό. Σας κάνει πολύ καλό. Ξέρετε να ακούτε, ξέρετε να σωπαίνετε και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και δεν είναι κουτσομπολιό. Όχι, όχι. Είναι μια διάσταση που βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, ένας σπαλμός που υπάρχει. Παρατηρητής είναι ο ρόλος αυτός ο οποίος έχετε, νομίζω τώρα και μας περιγράφετε.
Πού δίνουμε ραντεβού σήμερα, νέα κινηματογραφική λέσχη Ηρακλείου. Λοιπόν, στις 8.30 ώρα στο Αστόρια, η προβολή διοργανώνεται από τη νέα κινηματογραφική λέσχη Ηρακλείου, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ, με μια συνεργασία, με μια βοήθεια να πω και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Mm-hmm. Έτσι. Χανιά, για σας μεγάλο κεφάλαιο, γενέτειρά σας. Και ένας τόπος και έμπνευσης βέβαια. Αγαπώ το Ηράκλειο πάρα πολύ. Και αυτό σας αγαπάει. Ειλικρινά το αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά σαν τα Χανιά δεν έχει, υπάρχει αλλά, δεν θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διάθεση. Ασφαλώς και δεν χρειάζεται, το είπα απλά αστειευόμενη. Σήμερα λοιπόν και με το θέατρο Αστόρια στις 8.30 και θα ακολουθήσει και η συζήτηση μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ σας με πολλές ερωτήσεις είμαι βέβαιη γι' αυτό. Την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε, σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Θα φροντίσω για αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ. Νιώθω ότι παραβιάσατε πολύ το χρόνο σας. Χαλάλη, χρειάζεται αυτές οι πρωτοβουλίες να λαμβάνονται λοιπόν.